χρόνια είσαι ΠΑΟΚ εσύ, κύριε Νίκο? Είμαι από το 53. 53. Ναι. Πρώτα δηλαδή τι ομάδα ήσουνα? Δεν ήμουνα, δεν είχα. Αρκεί, όταν πια είπα να... Δηλαδή αγάπη... ψάχτηκες για να δεις τι ομάδα θα είσαι? Ήθελες να ενταχθείς κάπου? Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Αλλά βλέπω και αυστηρός ο παδός. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δηλώνω και εγώ ΠΑΟΚΤΣΙΣ, αν και δεν είμαι πολύ φύλαθλος. Λοιπόν, και ίσως έτσι πρέπει να είναι και οι σημερινοί φύλαθλοι, να παραδέχονται και τον συμπαίκτη τους όταν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να πω με αυτό ότι και εγώ από μικρός, όταν γεννήθηκα, το μπιμπερό μου είχε το δικέφαλο αϊτό. Έπινα δηλαδή με ένα μπουκάλι γάλα ΠΑΟΚΤΣΙΔΙΚΟ. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο σχολείο δημοτικό, παίρναμε εκείνες τις γκοφρέτες, κερδίζαμε, ξέρεις, κούδας, παρίδες. Ήταν αυτοκόλλητα κάτι οι φωτογραφίες τους. Τα ακολούσαμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στα ψυγεία και ακόμα υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν έτυχε όμως να είμαι τόσο φανατικός οπαδός. Και μάλιστα πριν από κάποιους μήνες έπαιζε ο ΠΑΟΚ, λέω η ομαδάρα μου, να δω. Φάγαμε ένα γκολ. Αλλά ήταν τόσο τεχνικό, δηλαδή που μας, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα παίζαμε, το έβαλαν δηλαδή με μεγάλη καλλιτεχνία. Το χειροκρότησα, μπράβο. Σηκώνουν τη άλλη, μου λέει, τι είσαι εσύ? Λέω, πάω ξύς. Μα λέει, εμείς το φάγαμε, λέει, τον γκολ. Μα παραδέχτηκα την τεχνική που το έβαλαν. Μπράβο. Τι πρέπει να πω, δηλαδή, να πάω να τον δείρω, να τον κάνω επειδή μας έβαλε γκολ? Το ίδιο μπορεί να κάνουμε και εμείς. Γιατί να μην παραδεχόμαστε, δηλαδή, την καλή τεχνική? Έτσι είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν και οι καυγάδες. Ναι, οι καυγάδες είναι και σε κάτι, τώρα είναι αυτά τα χασίσια, είναι όλοι ναρκοπίδι, όλοι είναι με χασίσια. Ήπως αυτά τα παιδιά, δηλαδή οι χούλιγκανς που δεν μπορεί τώρα ένα παιδί ομορφωμένο να πάει να κάνει τέτοια δουλειά. Εγώ εκεί το πάω. Πιστεύεις ότι ήταν εκείνα τα χρόνια πιο καθαρό το ποδόσφαιρο, καθαρό, κύριε Νίκο? Πιο καθαρό. Πιο καθαρό. Βέβαια. Ήταν αγώνας δηλαδή. Πήγαιναμε εμείς από εδώ πέρα και η Ηρακλειδής. Μάχημος, καλός, ναι, ναι, ναι. Δεν είχε δηλαδή αυτά τα τερτύπια. Όχι. Που γίνονται σήμερα. Και τώρα είναι και όλα τα ωραία τα πράγματα. Σε μια ώρα πας και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς πρώτα να πάμε, ταλαιπωριόμασταν. Πήγαινα με το ποδήλατο στην Αξιούπολη, που εκεί στο τρένο, στο Πολύκαστρο, που εκεί να πας στο σταθμό. Ξέρω τι, ταλαιπωρίε. Για να πας στη Θεσσαλονίκη εννοείς? Ναι, να δω τον πάω. Πήγαινες με τα πόδια λοιπόν μέχρι σε ένα σημείο με το ποδήλατο. Ναι, μέχρι τον Πολύκαστρο. Ναι. Πω, πω. Για να πάτε να δείτε το ποδόσφαιρο. Και κάτι έτσι από όλη αυτή την ταλαιπωρία, ποιο ήταν κάτι που να σε έκανε εντύπωση? Μήπως ταλαιπωρηθήκατε κάπου σε κανένα δρόμο, παιχνίδι? Τα πολλά τα παιχνίδια που, τα εκδρομές που κάναμε, είχε και ταλαιπωρίες οπωσδήποτε.
Είχε. Ταλαιπωρίες. Ναι. Εκείνα τα χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν και αυτά τα να σου μέσα. Να πω ότι πρωτού κάμποσα χρόνια έχει, πήγα με το τρένο στη Λάρισα στον αγώνα. Έπαιζε ΠΑΟΚ, Λάρισα ΠΑΟΚ, νίκησε 1-0 ο ΠΑΟΚ. Από το πρωί έβρεχε όμως. Όλη νύχτα, και όλη εσείς μέρα, ναι, όλη μέρα έβρεχε. Πήγαμε στη Λάρισα, δεν θα πάμε στο γήπεδο. Πήγαμε στο γήπεδο μουσχεμα, βρεγμένοι. Τελείωσε αγώνας. Από εκεί κατεβαίνω στο σταθμό να πάρω να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Ένας ταξιτζής λέει, ελάτε ποιοι είστε, το ίδιο εισιτήριο με το τρένο να σας πάω πιο γρήγορα. Και μας έφερε, ήρθε με το ταξί και από εκεί με το τρένο στη... Ταλαιπωρία δηλαδή. Και ήρθα 3 ώρες βρεγμένος. Αλλά ευτυχώς είχα καλούς γονείς, μ' αγαπούσαν, δεν με χαλάν χατήρ τίποτες. Ωραία, ωραία πέρασα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ με έκανε, με έδωκε αφορμή να γνωρίσω όλο τον κόσμο, να αποκτήσω φίλους. Εγώ... Σε σεβάστηκε σαν φίλαθλο, έτσι σαν αγωνιστή, όπως υποστηρίζεις τον ΠΑΟΚ. Έχεις κανένα παράπονο? Όχι, από τον ΠΑΟΚ όχι. Ό,τι ζήτησα από τον ΠΑΟΚ, μου ζήτησε εδώ τον πρόεδρο. Όλοι δηλαδή σου φέρθηκαν καλά. Ναι, και τώρα. Και τώρα είμαι με τον ΠΑΟΚ και με τους βετεράνους, είμαι κολλητός. Δηλαδή τόσο μάχημοι, τόσο ωραίοι, που τους αποκαλείς βετεράνες. Εδώ που τους βγάλαμε όλοι αυτοί, τέχνη σύνδεσμο τώρα. Κόβουν την πίτα, κάνουν γιορτές, πάνε... Εσύ συμμετέχεις σε αυτό? Βέβαια, είμαι μέλος του βετεράνου. Δίχως εμένα οι βετεράνοι δεν πάνε. Μήπως σου σκουρεύεις κιόλας, γιατί είδα εδώ ότι έχεις κι άλλη... κι άλλο χάρισμα ναι. με την τέχνη. Αυτό είναι η δουλειά σου, κύριε Νίκο. Ναι. Κουρεύεις, ναι, δηλαδή. Και τώρα βγάζουν τα σουβλάκια.
Τι, τα σουβλάκια τι. Βγάλετε, κουρεύω και βγάλουμε τα σουβλάκια. Α, για να τρώμε έτσι, βλέπω τα έχουμε τα κιλάκια μας. Και ξεπερατώ εδώ τον κόσμο και τα χωριά εδώ δεν έχουν κουρέα όλα. Να σήμερα ήρθαν ο γείτονας από το καμπουχώριο τρία παιδιά. Έρχεται. Οπότε. Και ξέρω παραδοσιακό κουρέα είναι. Δεν έχω εγώ. Ναι, είδα να εδώ λέω, και το ξηράφι σου και τα. Πολύ ωραία.